Ναι, Σταυρούλα, το πλάνο της κυβέρνησης για την εξαγορά του νοσοκομείου Ερίκος Δινάν από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Μίλησε για αυτό το σχέδιο αναλυτικά ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, μιλώντας στους εργαζόμενους. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να επιστρέψει το νοσοκομείο Ερίκος Δινάν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέσα από ένα ειδικό καθεστώς, όπως είναι σήμερα το ΟΝΑΣΗ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, δηλαδή με αυξημένη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και με εποπτεία και τον έλεγχο του δημοσίου. Ανέφερε συγκεκριμένα την τελική πρόταση που έχει κάνει προς την Τράπεζα Πειραιώς, στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει σήμερα τον Δινάν, το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Ανέφερε λοιπόν πως θα καταβληθούν σε πρώτη φάση 10 εκατομμύρια ευρώ και στη συνέχεια άλλα 78 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 15 ετίας από το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΟΝΑΣΗ Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Όπως είπε ο κ. Πολάκης, θα διασφαλιστούν πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού και άφησε εχμές προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρο, ότι δεν παρεμβαίνει ώστε να λυθεί άμεσα το θέμα, και προς τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ ότι επίσης δεν έχουν πάρει ακόμα θέση. Για να τον ακούσουμε. Θα είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον, να τοποθετηθεί επιτέλους η Νέα Δημοκρατία, το Κινάλ, αν θέλουν ή δεν θέλουν να ξαναγυρίσει το Δινάν στο δημόσιο τομέα. Και επίσης καλό θα ήταν έτσι, και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Στουρνάρας, και αυτός να τοποθετηθεί, ας πούμε, και να βοηθήσει έτσι, με την υψηλή του εποπτεία στον τραπεζικό τομέα, ας πούμε, να βοηθήσει να προχωρήσει αυτή η επαναφορά ενός μεγάλου νοσηλευτικού ιδρύματος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.